Πιστεύετε ότι η πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης δεν αφορά την επιχείρησή σας. Και όμως, μας αφορά όλες και όλους. Γνωρίζουμε πλέον ότι η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα με σοβαρέ συνέπειε και για τα άτομα και για του οργανισμού, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα τη ActionAid, το 85% των γυναικών στην Ελλάδα έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Το κόστο, ηθικό, σωματικό, ψυχικό, επικοινωνιακό και οικονομικό είναι τεράστιο. Με το να πάρουμε θέση και να φροντίσουμε για την προστασία των εργαζομένων μα, δεν δηλώνουμε αποτυχία. Αντίθετα, δείχνουμε την υπευθυνότητα και το ενδιαφέρον μα για το πιο πολύτιμο κομμάτι τη δουλειά μα του ανθρώπου μα. Με το να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλείψουμε τη σεξουαλική παρενόχληση, επενδύουμε ουσιαστικά στη βιωσιμότητα τη κάθε επιχείρηση. Και η αντιμετώπιση τη σεξουαλική παρενόχληση μα αφορά όλε και όλου. Ως εργοδότες, χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για το προσωπικό μας. Ως επικεφαλής ομάδων, οφείλουμε να λειτουργούμε ως πρότυπα και να κάνουμε πράξη της δεσμεύσει μας. Ως συνάδελφοι ή ακόμα και ως τυχαίοι παρατηρητές, έχουμε την ευκαιρία να υποστηρίξουμε τα άτομα που υφίστανται παρενόχληση. Ή και να αλλάξουμε τη δική μα συμπεριφορά. Με βάση τη νέα νομοθεσία στην Ελλάδα, όλε οι επιχειρήσει με πάνω από 20 άτομα προσωπικό χρειάζεται πλέον να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του από τη βία και την παρανόχληση. Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται να αξιολογήσουν του κινδύνου, να σχεδιάσουν πολιτικέ, να δημιουργήσουν διαδικασίε, να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό και να επιμορφώσουν τα άτομα για το πώ μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Εσεί θα αναλάβετε δράση για να εξασφαλίσετε ένα δίκαιο, ισότιμο και ασφαλέ περιβάλλον για το προσωπικό σα. Το έργο Safe at Work είναι εδώ για να σα υποστηρίξει. Το Safe at Work παρέχει εργαλεία σε επιχειρήσει και οργανισμού για να πάρουν θέση απέναντι στη σεξουαλική παρενόχληση, δημιουργώντα εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδεύοντα τελέχη και εργαζόμενου σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.